Ο Πάνος Χατζηγνατίου, λοιπόν, είναι στην γραμμή μας, που είναι το θύμα της παράτησης αυτής. Τον χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Ναι. Πού ακριβώς έγινε αυτό, Γιάννη, γιατί τώρα βλέπω και εγώ την είδηση. Έγινε στην Πέτρουρα, λοιπόν, την Πέμπτη. Ο κύριος, ναι, Χατζηγνατίου είναι στο τηλέφωνο να μας πει, γιατί αυτό το ατύχημα συνέβη τότε. Ο άνθρωπος αυτός τον παράτησε με το αυτοκίνητο του, προχώρησε. Τι υπάρχει όμως αυτό το φωτογραφικό. Είναι καλυμμένες οι πινακίδες όμως. Εσύ κάτι... και αυτός καλυμμένες. Ναι, 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 του αυτοκινήτου είναι, λέω, καλυμμένες. Καλημέρα, Πάνο, μας ακούς? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου. Είδαμε αυτή την ανάρτηση από το Σπύρο και έτσι πήραμε την αφορμή να μιλήσουμε και μαζί σου για να μας πεις λίγο τι έχει γίνει και αν μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε κι εμείς σε αυτή την αναζήτηση που κάνεις. Τι ακριβώς συνέβη την περίπτωση, λες? Ευχαριστώ πάρα πολύ για αρχή και θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο, βέβαια, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον στο πρόβλημα που έχω. Την 5η 16 του μήνα, γύρω στις 4 και 5 το μεσημέρι, τελειώνοντας από τη δουλειά μου και πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, στην οδό Πετουράλη, στο ύψος, μετά το Καν-Καν, εκεί στην οδό Πετουράλη 68, ναι, δέχτηκα ένα χτύπημα από ένα αυτοκίνητο, ο οποίος έτρεχε και έκανε λιγμούς στον δρόμο, με αποτέλεσμα να με χτυπήσει από τα δεξιά που οδηγούσα εγώ, στη δεξιά πλευρά από το μηχανάκι, να με παρασύρει και να με εγκαταλείψει. Εσύ ήσουν στο μηχανάκι επάνω, έτσι, και σε χτύπησε, έπεσες κάτω. Έπεσα, ναι, έπεσα, σύρθηκα, έχω κάποιες μόλοπες στο σώμα, κάποια μυϊκούς πόνους. Δεν έχω σπάσει κάτι, δεν έχω... Πάλι καλά. Δεν μου έχει δημιουργηθεί κάτι σοβαρό, ναι. Ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ. Πάνω υπάρχει το περίπτωση μόνο που να μην το κατάλαβε. Υπάρχει κάτι τόσο ακραίο να μην κατάλαβε ότι έπεσε πάνω σου? Κοιτάξτε, η αριστερή πλευρά η δική του χτύπησε τη δεξιά τη δική μου. Οπότε με τη σύγκρουση που έγινε, εγώ έπεσα πάνω του, ξαναέπεσα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατάλαβε, ναι, ότι έπεσα. Σε εγκατέλειψε και έφυγε, έτσι? Ναι, ναι. Το κυνήγησε και ένας κύριος, ο οποίος είδε το συμβάν και τράβησε κάποιες φωτογραφίες. Του κόρναρε, το αναβόσμινε τα φώτα, δεν σταμάτησε. Οπότε κατάλαβα, όταν μου είπε και ο ίδιος αυτά, κατάλαβα ότι με χτύπησε και έφυγε. Έχεις κάνει κατάθεση στην αστυνομία? Ναι, ναι. Εμένα το μόνο που με στεναχώρησε είναι, δεν θέλω ούτε χρήματα, ούτε να δημιουργηθεί να γίνει κάτι κακό στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Εγώ το μόνο που με στεναχώρησε ήταν ότι με εγκατέλειψε. Δεν σταμάτησε να τουλάχιστον να είσαι καλά, να χρειαζόταν. Εγώ μπορεί να χρειαζόμουν 5 λεπτά στο να σωθώ, να χρειαστεί ένα στενοφόρο να με σώσει. Αυτό με στεναχώρησε. Και ήσουν και τυχερός που δεν πέρασε κάποιο άλλο όχημα να σε ξαναχτυπήσει. Όχι αυτό. Και το άλλο που με στεναχώρησε ήταν ότι τα υπόλοιπα οχήματα που είδαν το γεγονός, το συμβάν, δεν με βοήθησε άνθρωπος. Με παρατηρούσαν, λες και βλέπανε μια θεατρική παράσταση χωρίς να δεχτώ βοήθεια από κανέναν. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ωραία. Αν κάποιος, λοιπόν, μας βλέπει αυτή τη στιγμή και μπορεί να είδε το περιστατικό ή να ήταν κοντά και μπορεί να είδε κάτι παραπάνω από αυτό, αυτοκίνητο και τώρα, αυτό, να αναγνωρίσουν το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Επίσης θα μπορούσαμε το να ζητήσουμε βοήθεια. Τι είναι? Το αυτοκίνητο είναι χαρακτηριστικό, είναι σπορ χαρακτηριστικό. Το βλέπουμε. Ωραία. Και στη φωτογραφία. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από γύρω καταστήματα που έχει εκεί. Γιατί έχει κάποια. Μήπως έχουν κάμερα, να δούμε τουλάχιστον περισσότερες πληροφορίες, να βρεθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για το αυτό μαζί μας. Και τον Σπύρο, βέβαια, ευχαριστώ, που είναι τόσο ευαισθητοποιημένο σε τέτοια ζητήματα και πάντα θέλει να βοηθάει. Έτσι. Τον κόσμο με όποιον τρόπο μπορεί. Μπράβο σου, Σπύρο, και σε σένα. Και εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Είναι τρομερό. Με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό που συμβαίνει, να μην είμαστε άνθρωποι, ρε παιδί μου. Να βλέπεις τον άλλον τον άνθρωπο να χρειάζεται βοήθεια. Να μην πας λίγο παρακάτω να σταματήσεις με αλάρμ, να κατέβεις να δεις αν αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, για φαντάσου να χαροπάλευε. Κάποιος έπρεπε να φωνάξει ένα στενοφόρο, να δουν αν είναι καλά. Δεν κατάλαβε, γιατί μου φαίνεται αδιανόητο να συμβεί. Μα και γύρω-γύρω. Και οι άλλοι που περνάνε, βλέπει έναν άνθρωπο κάτω πεσμένο, είναι δυνατόν. Να μην σταματήσουν να τον βοηθήσουν. Είναι με ζούγκλα, ρε παιδί. Δεν ξέρω τι να πω. Γενικά, ο κόσμος έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του και δυστυχώς δεν προσέχει όπως θα έπρεπε στους δρόμους. Βάλε και τα κινητά τηλέφωνα που πολλοί, δηλαδή άμα κάτσε. Μπορεί να ήταν στο κινητό να βλέπει κάτι. Λίγο πολύ ενώ οδηγούν, χαζεύουν παράλληλα και στο κινητό. Δεν γίνεται, παιδιά. Μεγάλη προσοχή στον δρόμο.